Καλημέρα σας αγαπητοί αδελφοί, και σκεφτόμουν άμα ήμασταν στην αίθουσα που συναθριζόμαστε και έλεγα καλημέρα, θα έβλεπα τα όμορφα σας πρόσωπα και θα άκουγα που θα λέγατε κι εσείς καλημέρα. Και είμαι σίγουρος ότι λέτε καλημέρα από το σπίτι. Αυτό το πρωί το θέμα μας είναι η σωτηρία μας. Από τι έχουμε σωθεί, αλλά πιο συγκεκριμένα προς τι και γιατί έχουμε σωθεί και ποια είναι η καινούργια σχέση. Πριν έχουμε το ανάγνωσμά μας και το μήνυμά μας, ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας, Άγιε και Αληθινέ, σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά που είδαμε το φως αυτής της ημέρας. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα μαρτυρεί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε παιδιά δικά Σου, ότι είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών και ότι οι δυσκολίες που περνάνε, που περνάμε τώρα δεν είναι τίποτα όταν συγκρίνονται με τη δόξα που περιμένει. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις υποσχέσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να κατορθώσουμε διαμέσου της καλοσύνης μας, τα έργα μας ή ποιοι ήμασταν, έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, που πλήρωσε την αμαρτία τη δικιά μας στο Σταυρό και μας συμφιλίωσε με Σένα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την ώρα που μας χαρίζεις. Ζητάμε να μιλήσεις στις καρδιές μας κατά την ανάγκη μας. Ο Λόγος Σου να έχει απήχηση εκεί που έχουμε ανάγκη, Πατέρα μας. Ζητάμε να είσαι με τα αδέλφια μας σε όλο το πρόσωπο της γης, αυτοί που διώκονται ένα και του Ευαγγελίου, με τα αδέλφια μας στην εκκλησία τη δικιά μας, που περνάνε δυσκολίες, που είναι μόνοι τους, που είναι άρρωστοι. Δώσε κατά την ανάγκη, Πατέρα, το Πνεύμα Σου να μας αγγίξει όλους. Σε ευχαριστούμε για την ώρα που μας χαρίζεις. Προσευχόμαστε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό το πρωί θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Επιστολή προς Κορινθίους 1, στο πρώτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Είναι στην αρχή από την Επιστολή, είναι στη σελίδα 1007 στις γραφές μας. Επιστολή προς Κορινθίους 1, κεφάλαιο Α, εδάφιο 1 μέχρι 9, στη σελίδα 1007 στις γραφές μας. Και διαβάζω. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού, την ούσαν εν Κόρινθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προκεκλημένους Αγίους, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών. Χάρις η ημίν και ειρήνην από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάριν του Θεού την δοθέσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίσθητε δι' αυτού, κατά πάνταν λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμαν, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλησα στηρίξει έως τέλους άμεμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σε αυτό το μέρος ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι είναι προσκεκλημένος Απόστολος, ότι η Εκκλησία στην Κόρινθο και εμείς είμαστε προσκεκλημένοι.
Και στο εδάφιο 9 μας λέει πάλι ότι προσκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού, Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Και είναι αυτό το τελευταίο εδάφιο που θα μας απασχολήσει αυτό το πρωί. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού, Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Στο προηγούμενο εδάφιο μας λέει ότι ο Θεός θα μας στηρίξει μέχρι το τέλος, άμεμπτους, μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Και τώρα μας λέει ότι πιστός είναι ο Θεός και μας λέει δια του οποίου προσκλήθητε, μας κάλεσε ο Θεός, εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού, Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Όταν μιλάμε για τη σωτηρία, λέμε έχουμε σωθεί. Από τι έχουμε σωθεί? Αυτό είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε γρήγορα και ο κίνδυνος είναι ότι οι χριστιανοί πολλές φορές σταματάνε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε σωθεί από κάτι και δεν προχωράνε να δούνε γιατί έχουμε σωθεί και ποια είναι η σχέση μας, η νέα. Έχουμε σωθεί από την οργή του Θεού. Έχουμε σωθεί από την κρίση που περιμένει τον άνθρωπο που είναι αμετανόητος. Έχουμε σωθεί από την αμαρτία. Έχουμε σωθεί από τη δύναμη της αμαρτίας που καταστρέφει τη ζωή. Έχουμε σωθεί από όλα αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Έχουμε δικαιωθεί. Ο Θεός μας βλέπει ως δίκαιους. Δικαιωθέντες δε εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Αλλά για ποιο σκοπό έχουμε σωθεί και ποια είναι αυτή η καινούρια σχέση και ο καινούριος σκοπός? Και είναι πολλά που μπορούμε να πούμε σε αυτό το θέμα, αλλά είναι ένα μέρος από αυτό το θέμα γιατί έχουμε σωθεί και για ποιο σκοπό που θέλω να εξετάσουμε αυτό το πρωί. Για τα σίγουρα, η Αγία Γραφή μας λέει ότι έχουμε σωθεί για μία καινούρια ζωή. Το διαβάζουμε αυτό στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο σίγμα, η 6, στο εδάφιο 4. Να ζούμε την καινούρια ζωή. Τι είναι αυτή η καινούρια ζωή? Η καινούρια ζωή είναι, από μια πλευρά τη βλέπουμε, ο Απόστολος Πέτρος μας λέει, είμαστε εμείς βασίλειο ιεράτευμα, αγιασμένοι για τον Θεό, ξεχωρισμένοι για τον Θεό. Ξέρουμε ότι είμαστε Υιοί του Θεού. Μεγάλο πράγμα, αδελφοί, να ονομάζεσαι Υιός και Θυγατέρα του Θεού. Και ο Ιωάννης ο Καλβίνος έγραψε κάτι σε πολύ λίγα λόγια που το εξηγάει αυτό το θέμα και λέει ότι ο Υιός του Θεού έγινε ο Υιός του ανθρώπου για να μπορεί ο αμαρτωλός Υιός του ανθρώπου να γίνει Υιός του Θεού. Έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, ανήκουμε σε μια καινούρια οικογένεια. Όχι στην παλιά οικογένεια, στην καινούρια οικογένεια είμαστε παιδιά του Θεού. Τι άλλο μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μας λέει ότι είμαστε και περιμένουμε, είμαστε κληρονόμοι και περιμένουμε μια μεγάλη κληρονομία. Σαν παιδιά του Θεού μας περιμένει δόξα, αυτή είναι η κληρονομία μας. Και σήμερα έχουμε το Πνεύμα το Άγιο σαν που είναι ο αραβόν για αυτή την δόξα που περιμένει όλους μας. Είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο ή στο ήττα κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, μας λέει τα ακόλουθα. Εάν δε τέκνα, όπως είπαμε, είμαστε παιδιά του Θεού, και κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχουμεν,
δια να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αυτές οι δύο λέξεις συγκληρονόμοι, συμμέτοχοι με τον Ιησού Χριστό, αυτό θέλω να εξετάσουμε αυτό το πρωί. Συγκοινωνεί του Υιού αυτού, όπως μας λέει στο 9 εδάφιο που διαβάσαμε. Τι εννοεί να είμαστε συγκοινωνεί ή να έχουμε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό? Όταν κοιτάμε αυτή τη λέξη και από το κείμενο καταλαβαίνουμε είναι να έχουμε κάτι κενό με τον Ιησού Χριστό. Έχει κάποια σχέση να είμαστε συνέτεροι με τον Ιησού Χριστό, να είμαστε συμμέτοχοι στη ζωή του Ιησού Χριστού, να είμαστε σύντροφοι με τον Ιησού Χριστό και να έχουμε κοινωνία μαζί Του, να είναι δίπλα μας, μαζί μας, μέσα μας σε κάθε στιγμή. Συγκοινωνεί του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι όλο δυνατόν από την εκλογή που έκανε ο Θεός. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12 κεφάλαιο που μας πάει πίσω στον προφήτη Ισαΐα στο Μιβήτα, μας λέει «Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου υβερεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου υπ' αυτόν και θέλει εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη». Ο Ιησούς Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού, που έγινε ο Υιός του ανθρώπου για να μας σώσει εμάς, εκλεκτός του Θεού. Και ο κόσμος το είχε καταλάβει αυτό, όταν τον εσταυρώσανε τον Ιησού Χριστό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, διαβάζουμε αυτά τα λόγια «Και είστε το λαός θεωρών, ενέπαιζον δε και οι άρχοντες με ταυτού λέγοντες άλλους έσωσεν, ας σώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού». Ο Θεός έκλεξε τον Ιησού Χριστό για αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Και μέσα σε αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας που έκλεξε ο Πατέρας Θεός τον Ιησού Χριστό για αυτό το σπουδαίο και μεγάλο έργο, βλέπουμε ότι έκλεξε, προσεκάλεσε εμάς να είμαστε σε κοινωνία, συγκοινωνεί του Ιησού Χριστού. Ένα σημείο που δεν το βλέπουμε και δεν το εξετάζουμε πολλές φορές και δεν το σκεφτόμαστε, είναι ένα μέρος αυτής της κοινωνίας που έχουμε με τον Ιησού Χριστό, μπορούμε να το εκφράσουμε με παράδειγμα και τρόπο από τη ζωή τη δικιά μας, γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει αυτό το δικαίωμα με τον τρόπο που εκφράζει τη σχέση του Ιησού Χριστού με μας. Είναι ο Κύριός μας, είναι ο Σωτήρας μας, είναι ο αιώνιος Θεός που ενσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος για να σωθούμε εμείς. Μας τα εξηγάει όλα αυτά, αλλά μας λέει και κάτι άλλο που πολλές φορές το περνάμε. Ο Ιησούς Χριστός εκφράζεται ότι είναι ο αδελφός μας. Ο αδελφός μας. Αυτή η κοινωνία που έχουμε με τον Ιησού Χριστό είναι σαν την κοινωνία που έχεις με έναν αδελφό. Μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ήτα και στο 29 εδάφιο, «Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε, σύμμορφους της εικόνας του Υιού αυτού, διανύει αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών». Ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Τι μεγάλο πράγμα να σκεφτόμαστε τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, ότι είναι σαν να είναι ο αδελφός μας.
Ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όταν ήρθανε και του είπαν ότι η αδελφή σου και η μητέρα σου είναι έξω, λέει, ποιοι είναι οι αδελφοί μου και ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου, και τους λέει καθαρά, διότι ως της κάνει το θέλημα του Θεού, ούτως είναι ο αδελφός μου και η αδελφή μου και η μήτηρ. Ο Ιησούς Χριστός μας βλέπει ως αδελφούς. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, και όταν την κοιτάμε αυτή τη σχέση, ότι ο Πατέρας Θεός μας βλέπει σαν τα αδέλφια του Ιησού Χριστού, συγκοινωνεί με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός που είναι ο αιώνιος Θεός, όπως είπαμε, που ενσαρκώθηκε να γίνει άνθρωπος για να μας σώσει, τώρα ο Πατέρας ο Θεός μας βλέπει ως αδέλφια με τον Ιησού Χριστό. Να δούμε και να καταλάβουμε, αδελφοί, από πού μας σηκώνει ο Θεός. Δεν μας σώνει μόνο από την αμαρτία, αλλά μας σηκώνει, μας ανεβάζει και μας βάνει σε μία θέση που είμαστε αδελφοί του Ιησού Χριστού. Και το διαβάζουμε αυτό στην Επιστολή προς Εφεσίους, και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της ουρανίης δια Ιησού Χριστού. Μας κάθισε στα ουράνια, μας βλέπει ως καθισμένους στα ουράνια με τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, αδελφοί, από πού μας παίρνει ο Θεός, και σκεφτόμαστε πολλές φορές από τι μας έσωσε ο Θεός, και σταματάμε εκεί και λέμε μας έσωσε από την αμαρτία. Και τώρα συνεχίζουμε με τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο αυτό, αδελφοί, είναι από πού μας πήρε και γιατί και πού μας έχει τοποθετήσει. Μας βλέπει ως αδέλφια του Ιησού Χριστού. Ας το κοιτάξουμε αυτό λίγο πιο πολύ. Τι είναι να έχεις έναν αδελφό μέσα στην οικογένεια σου? Τι είναι να έχεις ένα πατέρα μέσα στην οικογένεια σου? Όταν συζητάμε αυτά τα πράγματα και τα εξετάζουμε, υπάρχει μια δυσκολία σε πολλούς, και μπορούμε να την καταλάβουμε πολύ εύκολα αυτή τη δυσκολία, γιατί η εμπειρία του καθενού μας με πατέρα και αδελφό είναι διαφορετική. Μερικοί είχανε και έχουνε πολύ καλούς πατέρες και αδελφούς. Άλλοι έχουνε κακοπάθη στα χέρια του πατέρα τους και των αδελφών τους. Και αυτές οι εμπειρίες κρύβουνε λίγο αυτή τη σχέση που θέλει ο Θεός να καταλάβουμε, που έχουμε με τον Πατέρα Θεό και με τον Ιησού Χριστό, σε αυτή τη θέση που μας μιλάει ότι είναι ο αδελφός μας. Άμα μπορούμε να φανταστούμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα σε μία οικογένεια που ο Πατέρας Θεός είναι ο Πατέρας, που μας αγαπάει τόσο πολύ και μας προστατεύει, μας φιλάει, μας έχει δώσει τόσες υποσχέσεις. Και μέρα με μέρα, όσο μαθαίνουμε πιο πολύ για το χαρακτήρα του Θεού, ενωνόμαστε πιο πολύ με τον Πατέρα Θεό. Και δεν εννοώ μία σχέση, μπορείς να έχεις μία πολύ καλή σχέση με τον Θεό και να μην την έχεις ότι είναι κάτι ελαφρό, να καταλαβαίνεις ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός, ότι του αξίζει η τιμή και η δόξα, και με την ίδια πνοή να πεις είναι ο Πατέρας και ο Θεός που με αγαπάει. Και ο Πατέρας, ο Θεός, ο καλός, προώρησε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, που έχει αυτή την
σχέση με τον Πατέρα που μας λέει ότι αν έχεις δει τον Ιησού Χριστό, έχεις δει και τον Πατέρα και την αγάπη του Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός είναι στην οικογένεια μας σαν ο αδελφός μας. Τι είναι να έχεις ένα μεγαλύτερο αδελφό που να σε προσέχει, να σε αγαπάει και στην ίδια στιγμή να μπορείς να σέβεσαι και να δίνεις τιμή γιατί είναι ο αδελφός ο τέλειος. Το βλέπουμε αυτό όταν τα παιδάκια πάνε στο σχολείο, πόσο πιο εύκολα είναι όταν είναι ο μεγαλύτερος αδελφός που έχει πάει στο σχολείο πρώτα, έρχεται το μικρότερο και ο μεγαλύτερος το προστατεύει. Του λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, αν έχεις τίποτα να έρθεις να με βρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι όταν ήμουνα στο σχολείο, στο δημοτικό νομίζω ήταν, και τα παιδιά στην αυλή θέλανε να δείξουν ποιοι ήσανε και λένε ότι είναι δυνατός και θα σου κάνω αυτό και θα σου κάνω εκείνο και ο ένας λέει άμα μου κάνεις αυτό θα φέρω τον αδελφό μου και ο άλλος είπε στο παιδί κι εγώ έχω αδελφό και ο δικός μου αδελφός έχει πάει στο Pantridge, με άλλα λόγια έχει πάει στη φυλακή. Είναι πολύ σκληρός άνθρωπος. Φαντάσου να έχεις καύχημα ότι ο αδελφός σου είναι εγκληματίας. Πόσο διαφορετικά εδώ βλέπουμε να έχεις καύχημα ότι ο αιώνιος Θεός, ο Ιησούς Χριστός που ενσαρκώθηκε, ο Θεός όρισε οι σχέσεις μας να είναι σαν αδελφοί με τον Ιησού Χριστό. Τι μεγάλο πράγμα, αδελφοί, να σκεφτόμαστε όχι μόνο τον Ιησού Χριστό σαν το σωτήρα μας που μας έσωσε, αλλά κάποιος που τώρα έχει συνδεθεί με μας σε μια στενή σχέση και μπορούμε να την κοιτάξουμε αυτή τη σχέση σε πολλές διαφορετικές μορφές, αλλά σήμερα το πρωί την κοιτάμε σαν τη σχέση του αδελφού που μας λέει ότι έχετε σηκωθεί και στεκόσαστε ψηλά και ο Ιησούς Χριστός είναι ο αδελφός σας. Και να μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν έχουμε τέτοιο αδελφό και τέτοιο πατέρα και είμαστε άταχτοι πολλές φορές, δεν μας καταστρέφει ο αδελφός και ο πατέρας. Δεν βγάνει τη σανίδα να χτυπήσει και να κάνει όλα αυτά που κάνουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά ό,τι κάνει, το κάνει για το καλό μας, για να μάθουμε και μέρα με μέρα να γίνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε, σύμμορφοι του Ιησού Χριστού, να τον ευλέπουμε τον Ιησού Χριστό και να λέμε θέλω να γίνω σαν τον μεγαλύτερο μου αδελφό. Έπαθε ο αδελφός μου, θα πάθω κι εγώ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας περιμένει η δόξα. Είναι μεγάλο πράγμα αδελφοί να το σκεφτούμε αυτό. Να αφήνουμε το Λόγο του Θεού σε μερικά μικρά εδάφια που πολλές φορές τα περνάμε όταν ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και θέλουμε να κάνουμε μία μελέτη στην Επιστολή προς Κορινθίους παράδειγμα, βλέπουμε τα πρώτα εδάφια είναι ο χαιρετισμός, μετά δίνει ευχαριστία ο Απόστολος Παύλος και από αυτά τα εδάφια μετά αρχινάει και τους λέει για τις σχέσεις μέσα στην Εκκλησία και ότι υπήρχαν έρηδες και χωρισμοί. Και θέλουμε να προχωρήσουμε εκεί να δούμε τι θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος για αυτά τα μεγάλα θέματα και πηδάμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι προσκλήθητε, έχουμε την πρόσκληση εμείς αδελφοί να είμαστε συγκοινωνοί του Ιησού Χριστού. Να είμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Η ζωή μας να είναι κρυμμένη μέσα στον Ιησού Χριστό και να τον ευλέπουμε με όλες τις μορφές που μας ανοίγει ο Λόγος του Θεού και μας μιλάει ότι είμαστε συμμέτοχοι, είμαστε αδελφοί, ότι ζούμε μαζί σαν συνέτεροι, ενωμένοι. Μεγάλες αλήθειες του Λόγου του Θεού ανοίγονται μπροστά μας. Και είναι μια πολύ όμορφη σκηνή και θέλω να τελειώσω με αυτή τη σκηνή και πολλές φορές
οι ζωγράφοι θέλουν να κάνουν πίνακες να τη δείξουν αυτή τη σκηνή, είναι η σκηνή του Ιησού Χριστού που στέκεται στην πόρτα και χτυπάει. Και το βλέπουμε αυτό στην Αποκάλυψη, στο γάμα κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, όταν απευθύνεται, γιατί σε όλες τις εκκλησίες στην Αποκάλυψη απευθύνεται ο Ιησούς Χριστός στον άγγελο της εκκλησίας. Σε κάθε εκκλησία έχει μήνυμα ο Ιησούς Χριστός. Και στην τελευταία εκκλησία, στη Λαοδικία, που ξέρουμε ότι ήταν η εκκλησία που ήταν ούτε ζεστή ούτε κρύη, και ο Ιησούς Χριστός λέει «Μέλω να σε εξεμέσω από το στόμα μου», τι λέει στο τέλος? «Ιδού ίσταμε εις τη θύρα και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εσέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Τι μας λέει ο Σωτήρας ο Ιησούς Χριστός? Τι μας λέει ο αιώνιος Θεός που ενσαρκώθηκε? Τι μας λέει αυτός που με το λόγο του επίησε όλα τα πράγματα? Μας λέει «Με ενδιαφέρει η σχέση που έχω με σένα Γιώργο, με σένα Μαρία, με σένα αδελφέ, με σένα αδελφή, με ενδιαφέρει αυτή η σχέση. Είμαι στην πόρτα και χτυπάω και θέλω να έρθω μέσα να καθίσω να φάμε μαζί, να φάω μαζί σου και εσύ να φας μαζί μου. Γιατί είσαι συγκοινωνός δικός μου. Ο Θεός έτσι όρισε την οικογένεια Του, ότι είμαι ο πρωτότοκος και σε ανέβασα στα ύψη και τώρα θέλω αυτή τη σχέση μαζί σου». Βλέπουμε πόσο μεγάλο το θέμα της σωτηρίας είναι. Δεν είναι μόνο από τι σωθήκαμε, αλλά και πού στεκόμαστε σήμερα και πώς μας βλέπει ο Θεός. Και αυτό το εδάφιο που κοιτάξαμε τώρα, να δειπνήσει ο Ιησούς Χριστός μαζί μας και εμείς μαζί Του, είναι τόσο σημαντικό για την ώρα που έχουμε μπροστά μας, που καθόμαστε στο δείπνο του Κυρίου και θυμόμαστε αυτό το μεγάλο έργο του Σταυρού. Και δεν θυμόμαστε μόνο από τι έχουμε σωθεί, αλλά και πού μας έχει τοποθετήσει ο Θεός στο σχέδιό Του, συγκληρωνόμη με τον Ιησού Χριστό στη Βασιλεία των Ουρανών και συγκοινωνεί του Υιού αυτού, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Ο Κύριος να αναλάβει το λόγο Του στην καρδιά μας αυτό το πρωί. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τις μεγάλες αλήθειες που ανοίγεις μπροστά μας το λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για όλες τις μορφές και τους τρόπους που μας εξηγάς τη σχέση που έχουμε με Σένα και με το Σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις να καταλάβουμε ότι δεν μόνο σωθήκαμε από την αμαρτία, αλλά είμαστε σε καινούρια οικογένεια με Σένα Πατέρα, τον Ιησού Χριστό αδελφό, συγκληρονόμη της Βασιλείας των Ουρανών. Από εκεί που ήμασταν, έχουμε υψωθεί και καθόμαστε στα ουράνια με τον Ιησού Χριστό. Μας βλέπεις σαν τον Ιησού Χριστό. Δώσε μας να καταλάβουμε το μεγαλείο της δόξας Σου, το μεγαλείο αυτό το έργο της σωτηρίας. Πώς μας είδες και πώς μας έχεις σηκώσει τόσο ψηλά και μέρα με μέρα η ζωή μας να δίνει ευχαριστία, ευγνωμοσύνη σε Σένα
και δόξα στο πρόσωπο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και προσευχόμαστε η παρουσία σου να είναι μαζί μας αυτή την ημέρα. Όλα αυτά τα προσευχόμαστε εις το όνομα του Σωτήρα μας και αδελφού μας Ιησού Χριστού. Αμήν.